πολύ καλά και την εθνική μας ομάδα, μεταξύ άλλων τον Πάμπο Πίτα, τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών του Απόλλωνα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πίτα. Καλό σας μεσημέρι, Κατερίνα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, το λέμε όλοι ότι είναι ίσως η τελευταία ελπίδα της εθνικής μας ομάδας για να πετύχει κάτι σε αυτόν τον όμιλο. Στα δικά μας μάτια μοιάζει πλέον πάρα πολύ δύσκολο, όταν σε τρεις αναμετρήσεις έχουμε σημειώσει δύο ήττες και έχουμε καταγράψει δύο ήττες και μόλις μία νίκη. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στους τρεις αναπομείναντες αγώνες να σημειώσει αρρύθμιες νίκες για να έχει ελπίδες. Εντάξει, οπωσδήποτε είναι ένα δύσκολο επιχείρημα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτή τη διοργάνωση. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, το εκτός έδρας παιχνίδι με την Σλοβενία, ο αντίπαλος είναι αρκετά δύσκολος, ασχέτως ότι δεν έχει πάρει τους βαθμούς που έπρεπε να πάρει η Σλοβενία. Είναι μια ομάδα αρκετά καλή, ειδικά στην έδρα της. Αν θέλουμε να κάνουμε αυτό που μιλάμε όλοι για κάτι καλύτερο, θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Προσωπικά βλέπω έτσι λίγο με στεναχώρια την πορεία της εθνικής, είναι κατά του γεγονότος ότι ακόμη και στη μέρα της ή όταν ξεκινήσει καλά σε ένα παιχνίδι, όπως είδαμε και με τη Βουλγαρία που στη μεγαλύτερη διάρκεια του το ξεκίνημα ήταν πολύ καλή, δεν καταφέρνει να πάρει αποτέλεσμα και, ή όταν δεχτεί ένα γκολ επέρχεται η απογοήτευση. Γι' αυτό είναι που προσωπικά φοβάμαι πολύ την συνέχεια που θα έχει η Εθνική σε αυτό το όμιλο. Εντάξει, τα λέμε συνέχεια και πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στον χώρο της Εθνικής Ομάδας αν θέλουμε κάποια στιγμή να διεκδικήσουμε κάποια πρόκληση σε ομίλους. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αρκετά βήματα προόδου για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Αρκετά βήματα προόδου σε ποιους τομείς? Σε όλους. Ναι. Κοίταξε, είμαι από αυτούς που λέω πάντοτε ότι για να βάλεις κάποιο στόχο θα πρέπει να βάλεις στόχο μακροπρόθεσμο. Δεν μπορείς να βάλεις στόχο εδώ και τώρα να θέλεις πρόκληση που τη στιγμή που δεν έχεις κάνει κάποιες ενέργειες προηγουμένως οι οποίες θα σε οδηγήσουν στο να διεκδικήσεις την πρόκληση. Mm-hmm. Είδαμε ότι και σε αυτή την προσπάθεια ξεκινήσαμε με αρκετές φιλοδοξίες. Έγιναν κάποιες κινήσεις από πλευράς Ομοσπονδίας για να βοηθηθεί η ομάδα περισσότερο και να δουλέψει πιο σωστά και πιο καλά για να έχει αποτελέσματα. Αλλά και πάλι βλέπουμε πάνω κάτω να κινούμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Μήπως φοβόμαστε να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο πραγματικά και να λάβουμε εκείνες τις αποφάσεις που να αφορούν τους Κύπριους παίχτες σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές τους σε συλλογικό επίπεδο για να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό και να υπάρχουν περισσότερες επιλογές για την εθνική, κύριε Πίτα? Είναι ένα κεφάλαιο πάρα πολύ μεγάλο, Κατερίνα, το οποίο κάποια στιγμή αν θέλουμε να μιλούμε για αναβάθμιση τόσο του Κυπριακού ποδοσφαίρου αλλά και σε μεγαλύτερο βαθμό των εθνικών ομάδων, κάποια στιγμή πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο και αναφέρομαι στο θέμα με τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, που είναι ξεκάθαρο το ότι το πρόβλημα μας το μεγάλο είναι εκεί, για τον λόγο ότι τα είπαμε και τα χίλιο είπαμε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο της ξενομανίας και να έχουν η κάθε ομάδα από 20 ξένους ποδοσφαιριστές και να μην χρησιμοποιούν κανένα Κύπριο. Και παρόλο το ότι οι ποινές οι οποίες τους έχουμε βάλει σαν ομοσπονδία, οι περισσότερες από τις ομάδες μας δεν τους καίγεται καρφί αυτές οι ποινές. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει ριζική αλλαγή. Αν αλλάξουν οι ποινές και υπάρχει μηδενισμός σε κάθε ομάδα που δεν χρησιμοποιεί 2-3 Κυπρέους,
και άλλες ποινές τις οποίες μπορούμε να τις περάσουμε, τότε ίσως να αναβαθμιστεί και ο Κύπριος ποδοσφαιριστής και πολύ περισσότερο η εθνική μας, για τον λόγο ότι πολύ περισσότεροι Κύπροι ποδοσφαιριστές θα αγωνίσουν. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς παιδιών και νεαρών για να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και το... είναι πραγματικά απογοητευτικό ο αριθμός των Κυπρίων παιχτών που αγωνίζονται. Παρά και τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν αρκετές ομάδες, εν τούτης βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν αλλάζει με τίποτα. Μα γι' αυτό λέω, Κατερίνα, εγώ ότι εφόσον το φαινόμενο αυτό δεν αλλάζει, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Να υπάρξουν τέτοιες ποινές οι οποίες θα είναι αποτρεπτικές στο να μην χρησιμοποιούν Κύπριους ποδοσφαιριστές οι ομάδες μας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στις πλήστες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ξένοι ποδοσφαιριστές και δεν χρησιμοποιούνται Κύπροι, και η αξία των Κύπριων είναι πολύ καλύτερη από αυτούς τους ξένους που χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Από πλευράς ποιότητας, αυτή τη στιγμή οι παίχτες που έχουμε στην Εθνική, συγκρίνοντας και με παλαιότερα χρόνια, πώς το κρίνετε το επίπεδο, εσείς που... υπάρχουν αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές, όπως υπήρχαν και πιο παλιά καλοί ποδοσφαιριστές στις εθνικές ομάδες. Και θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστές που αντιλαμβάνεστε ότι όλοι ανήκουν σε μεγάλα σωματεία, οι περισσότεροι. Όλοι αυτοί που ανήκουν σε μεγάλα σωματεία έχουν στα πόδια τους τέτοια παιχνίδια, οι οποίοι είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια λόγω Ευρώπης και λόγω των σωματείων τους, τα οποία είναι άκρος αδύνατο να ανταποκριθούν σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως εμείς τους θέλουμε να ανταποκριθούν. Κυρίως λόγω και των συνεχόμενων παιχνιδιών. Λόγω και των συνεχόμενων παιχνιδιών, αλλά και να έρθω και σε αυτό που συζητούσαμε για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή μια Κύπρος να πηγαίνει να κάνει τα κυπροπιά τόσους ξένους σε προχωρημένη ηλικία και να μπορέσουν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Αυτόν το κάνει για τον λόγο ότι δεν γίνονται αυτά τα μέτρα που είπαμε προηγουμένως. Και εκ των υστέρων κρίνουμε ότι αυτό δεν απέδωσε όπως αναμενόταν. Μπορεί να έγιναν κυπροποιήσεις τελευταία κυρίως για να μπορέσουν αυτοί οι παίχτες να μπουν άμεσα στην ομάδα και να βοηθήσουν, αλλά είδαμε ότι στην τελική δεν έκαναν τη διαφορά. Είδαμε ότι η Εθνική αγωνιζόταν με τον Παναγή στα τελευταία παιχνίδια και προπήθηκε ο Πάρτο. Κατερίνα μου, δεν θέλω πήρα ένα παράδειγμα, δεν είναι το μόνο. Δεν θέλω να επισέλθω σε ονόματα. Αυτό το οποίο εγώ είμαι ξεκάθαρος και το λέω είναι ότι για να γίνει κάτι στην Εθνική πρέπει να πάρουμε απόφαση όλοι μας που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και ειδικά τα παιδιά που είναι εκεί στην Εθνική ομάδα, ότι για τα επόμενα 5 χρόνια προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει κάτι στην επόμενη διοργάνωση στα 4-5 χρόνια. Για να το πετύχω αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να βρω ένα κράμα από ποδοσφαιριστές, εισάξιος της ηλικίας των 18-20 χρόνων, τους οποίους θα δουλέψω με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε στα επόμενα 4 χρόνια, 5 χρόνια που θα είναι στην ηλικία των 22-23-24 χρονών, μαζί με κάποια παιδιά που θα έχουν τις εμπειρίες, να μπορέσω να διεκδικήσω κάτι. Δεν μπορώ, ας πούμε, να διεκδικώ κάτι αυτή τη στιγμή με παιδιά της ηλικίας των 35-36 χρονών, που τη στιγμή που σε ένα χρόνο δεν θα μπορούν, σε δύο χρόνια που θα είναι η οργάνωση, δεν θα παίζουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το λέμε εδώ και καιρό. Απλώς, Κατερίνα μου, έτσι ένα μικρό παράδειγμα για να σας πω. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν στην Κύπρο η Εθνική Γερμανίας U19. Και λόγω των φοινικών σχέσεων που έχω μαζί με κάποιους από την ομάδα, ήμουνα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της Γερμανίας και κουβεντιάσαμε. Και ο άνθρωπος έφερε την ομάδα
τους U19 στην Κύπρο για προετοιμασία με 30 άτομα. Είναι όλοι γέννημα του 2000, δηλαδή είναι 18 χρονών. Και αυτή μου είπε, είναι η ομάδα η οποία θα εκπροσωπήσει οι περισσότεροι από αυτούς η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελλο το 2022 στο Κατάρ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι προγραμματίζουν για το 2022 μετά από 4 χρόνια, 5 χρόνια, με παιδιά τα οποία είναι 18-19 χρόνια αυτή τη στιγμή. Πραγματικά έχετε δίκιο ότι είναι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να ποντάρουμε και εμείς, να δημιουργήσουμε ένα, να φτιάξουμε ένα πλάνο το οποίο να μπορεί να αποδώσει στο μέλλον. Εσείς που ζείτε από κοντά αυτές τις ηλικίες και μέσω της ιδιότητας σας ως τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Απόλλωνα και στη δικιά σας την ομάδα, αλλά και στον ανταγωνισμό που υπάρχει, γενικά το επίπεδο σε αυτές τις ηλικίες πώς το κρίνετε, κύριε Πιτά? Καταρία μου, ταλέντο υπάρχει άφθονο. Τόσο και στον Απόλλωνα, αλλά όσο και στις υπόλοιπες ομάδες. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Απλώς είναι η εκμετάλλευση αυτών των παιδιών, το πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε, ούτως ώστε στο μέλλον να αποτελέσουν τους παίκτες των ομάδων τους, αλλά πολύ περισσότερο και παίκτες των εθνικών μας ομάδων. Ο Απόλλωνας έχει νεαρούς παίχτες που είναι στην ομάδα, έχει παίχτες και δανεικούς που τους έχει δώσει για να ψηθούν σε άλλες ομάδες. Βλέπετε να βγαίνουν και άλλοι μες στα επόμενα χρόνια να μπορούν να στηρίξουν την πρώτη ομάδα? Σε αυτόν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν την πρώτη ομάδα του Απόλλωνα, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και σε άλλες ομάδες οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν τις ομάδες τους στο μέλλον. Απλώς αυτό το οποίο απομένει είναι από εμάς, οι οποίοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, να προσπαθήσουμε να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους, να δώσουμε στα παιδιά τα κατάλληλα εφόδια, ούτως ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να φτάσουν σε ένα επίπεδο το οποίο θα μπορούν να συναγωνιστούν τον οποιονδήποτε ξένον έρχεται ή ακόμα να συναγωνιστούν κάποιους άλλους από την Κύπρο. Δηλαδή είναι τέτοια, και πάντοτε σε αυτό, Κατερίνα, μεγάλο ρόλο παίζει το θέμα το οικονομικό. Δηλαδή όταν, σαν να πάρω ένα παράδειγμα, σαν Ακαδημία που είναι στον Απόλλωνα, θα ήταν πολύ πιο, θα μπορούσαμε πολύ περισσότερα να προσφέρουμε, πολύ περισσότερα, εάν η οικονομική βοήθεια που είχαμε ήταν περισσότερη. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά τα παιδιά. Ας μην πηγαίνουμε όλες οι ομάδες να φέρνουμε από 20 ξένους και να μιλάμε ότι δεν έχουμε Κυπρέους ποδοσφαιριστές. Ας φέρουμε 18 ξένους και αυτά τα λεφτά τα οποία θα δίναμε σε εκείνες τους δύο ξένους για ένα χρόνο να τα επενδύσουμε στις ακαδημίες μας. Είναι έτοιμος ο Κύπριος φιλάθλος να κάνει υπομονή δίνοντας χρόνο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές Κύπριους? Βλέπουμε ότι εκ των πραγμάτων το βλέπουμε συνεχώς ότι σε αυτούς τους οποίους ασκείται πιο έντονη κριτική είναι οι Κύπροι παίχτες. Αυτή είναι η νοοτροπία μας, Κατερίνα, και ο λόγος που το λέω είναι η νοοτροπία μας. Εγώ λέω ότι ένας προπονητής πάρει την απόφαση να βάλει ένα Κύπριο ποδοσφαιριστή να παίξει, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι να τον στηρίξει. Και το εννοώ να τον στηρίξει με συνεχόμενα παιχνίδια. Εμείς θέλουμε, σαν Κύπροι φίλοι που είμαστε, με το να βάλουμε ένα Κύπριο παίκτη στην ομάδα, θέλουμε να τα κάνει όλα. Το ζήτημα είναι ο προπονητής μπορεί να έχει κάθε καλή διάθεση να στηρίξει τον παίκτη. Τον προπονητή ποιος θα τον στηρίξει όταν χαθούν? Κατερίνα μου, γι' αυτό είπα σας στην αρχή ότι όταν ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο έχει σαν είτε Κύπριος προπονητής, είτε Κύπριος ποδοσφαιριστής, είτε διοίκηση, είτε σωματείων, είτε. Γι' αυτό τον λόγο σας λέω και σας ξαναλέω ότι επειδή ξοδεύονται τόσα πολλά λεφτά για το ξέρω το παίχτη, θα τον φέρουμε, θα το βάλουμε την πρώτη φορά, δεν θα αποδώσει, θα του δώσουμε τη δεύτερη ευκαιρία,
δεν θα αποδώσει, θα του δώσουμε τρίτη ευκαιρία, τέταρτη, στην πέμπτη. Και όταν του δώσει 20 ευκαιρίες, 30 ευκαιρίες, μια-δύο φορές θα παίξει και καλά. Του Κύπριου παίχτη όμως, θέλουμε με τον Μπούρνα να τον βάλουμε στην ομάδα, να είναι τόσο καλός, ούτως ώστε να, όχι μόνο την πρώτη φορά που θα τον βάλουμε. Ο Κύπριος παίχτης κάθε παιχνίδι δίνει εξετάσεις. Ο ξένος δεν είναι το ίδιο. Ναι, είναι, είναι πραγματικότητα αυτό, ναι. Για τον λόγο ότι, για τον λόγο ότι τον ακριβό πληρώσαμε τον ξένο και μήπως και πούν ότι κάναμε λάθος στην επιλογή μας. Ενώ στον Κύπριο θα του δώσουμε την μία ευκαιρία, αν δεν την πάρει, δεν θα του δώσουμε δεύτερη. Και αν πάρει τη δεύτερη, θα περιμένουμε πότε θα κάνει λάθος στην τρίτη και να τον περάσουμε έξω από την ομάδα. Κλείνοντας, κύριε Πίτσα, φεύγοντας λίγο από την Εθνική, ένα σχόλιο για τον φετινό Απόλλωνα. Οι προσδοκίες είναι στα ύψη. Είδαμε και στα παιχνίδια της Ευρώπης η ομάδα πόσο έχει μεγαλώσει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η φετινή σεζόν και στην Ευρώπη? Έχει το παιχνίδι που ακολουθεί με την Άιντραχτ ο Απόλλωνας. Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις, Κατερίνα μου. Ο Απόλλωνας έχει ανεβεί επίπεδο. Βλέπουμε τον Απόλλωνα τα τελευταία χρόνια να είναι συνεχώς στην Ευρώπη, να είναι συνεχώς στους ομίλους του Europa League. Αυτόν δίνει περισσότερες εμπειρίες στους παίκτες του Απόλλωνα και έχει αποκτήσει μια άλλη δυναμική σαν Απόλλωνας. Αυτό το οποίο το απομένει αυτή τη στιγμή του Απόλλωνα είναι να πάρει ένα πρωτάθλημα. Υπάρχει η ομάδα, υπάρχουν οι δυνατότητες. Απλώς η μόνη ανησυχία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Απόλλωνα είναι κατά πόσον οι τραυματισμοί που έχουν έρθει τώρα τελευταία επηρεάσουν αρνητικά την ομάδα. Να την επηρεάσουν άμεσα αυτοί οι τραυματισμοί που υπάρχουν τώρα ή λόγω της καταπώνησης να το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο σε όλη τη σεζόν? Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει ο κύριος Σοφρόνης Αγκουστή να το διαχειριστεί. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια που έρχονται μπροστά μας. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια σε ψηλό βαθμό εντάσσεων και αντιλαμβάνεστε ότι Ευρώπη-Κύπρος με ψηλές εντάσεις πρέπει ο προπονητής μας να το διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο ούτως έτσι να μπορείς εσύ να φέρεις πέρας την αποστολή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα περιμένουμε να δούμε αν κάποια στιγμή στο μέλλον θα δούμε κάποιες ριζικές αλλαγές που να βοηθήσουν τον Κύπριο ποδοσφαιριστή γενικότερα. Σας ευχαριστώ, Κατερίνα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πίτα.